Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η επιδημιολογική κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως και πάλι στην Ευρώπη, όπου οι νέες μολύνσεις αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό. Τα κρούσματα παγκοσμίως ξεπέρασαν πλέον τα 40 εκατομμύρια. Νέους αυστηρούς περιορισμούς επιβάλλει η Ιταλία μετά από μια ραγδαία εκτείναξη των κρουσμάτων. 11.700 νέα κρούσματα μέσα σε μία ημέρα. Ανάμεσα στα νέα μέτρα είναι η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές του γυμνασίου και η αύξηση της τηλεργασίας μέχρι και το 75% του συνόλου των υπαλλήλων κάθε επιχείρησης. Οι δήμαρχοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να κλείνουν δρόμους και πλατείες μετά τις 9 το βράδυ, ενώ τα εστιατόρια θα κλείνουν τα μεσάνυχτα με όριο 6 ατόμων ανά τραπέζι. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Η Ελβετία προστίθεται στη λίστα με τις χώρες που αυστηροποιούν τα μέτρα κατά της πανδημίας. Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση μάσκα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, στάσεις λεωφορείων και τραμ. Οι δημόσιες συγκεντρώσεις περιορίζονται στα 15 άτομα. Nous devons freiner maintenant la propagation du virus. Ceci est dans l'intérêt de notre santé. Mais également dans celui de notre économie. Chaque jour compte. Στη Γερμανία, που κατέγραψε 4.235 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, οι διοκτήτες pub, bar και εστιατορίων έχουν εκφράσει τους φόβους τους για το μέλλον στο Αμβούργο μετά τον περιορισμό στην κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο. Η πολιτική muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen, hier die Gastronomen zu unterstützen. Στην Πράγα, χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν κατά των περιορισμών, όπως η χρήση μάσκας, και μάλιστα μολονότι η κινητοποίηση ξεκίνησε ειρηνικά, στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια. Αν και η Τσεχία έχει πληγεί πολύ βαριά από την πανδημία, οι πολίτες αισθάνονται οργή για τους αυστηρούς περιορισμούς που τίθενται σε εφαρμογή από την κυβέρνηση.